Yeah. I adore you all of the time. I got to Καλώς ήρθες σε ένα ακόμη βίντεο με το τίτλο «Κάθε μέρα», μαζί με συνταγές όμως, συνήθως έτσι φτιάχνω αυτά τα βιντεάκια και σήμερα θα μιλήσουμε για πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό αλλά και κάποια snacks και για πρωινό που θα μπορούσε να είναι και μεσημεριανό και βραδινό, ξεκινάμε με σαξούκα. Έχει πλάκα ακόμη και ο τρόπος που ονομάζεται αυτό το φαγητό. Είναι στην πραγματικότητα poached eggs με πολύ πικάντικη σάλτσα. Ξεκινάω τσιγαρίζοντας ψιλοκομμένο κρεμμυδάκι και σκόρδο και στη συνέχεια κόβω πιπεριές, κόκκινες πιπεριές. Θα μπορούσαμε να βάλουμε και καυτερές πιπεριές, αν θέλουμε να είναι bomb αυτή η συνταγή. Όλες οι συνταγές θα υπάρχουν στο blog μου, link για το συγκεκριμένο άρθρο στο blog μου θα υπάρχει στο κουτί περιγραφής. Και στη συνέχεια ψιλοκόβω ντομάτες. Τελικά οι ντομάτες που είχα εγώ δεν ήταν πάρα πολύ όριμες, οπότε προτίμησα να βάλω ντοματάκια από κονσέρβα και ρίχνω και λίγη επιπλέον σάλτσα για το χρώμα, ενώ κανονικά στη συνταγή λένε και ντοματοπελτέ να βάλουμε μέσα για ακόμη περισσότερο χρώμα. Βάζω και ένα μικρό κομματάκι, λίγη καυτερή πιπεριά. Η συνταγή λέει μπούκοβο. Μπούκοβο δεν έβαλε. Θα ήταν υπερβολικά καυτερό για μένα. Αν σου αρέσουν όμως τα καυτερά φαγητά, μπορείς να το κάνεις όσο καυτερό θέλεις. Αρκετά, ρίχνω μέσα όλα μου τα μπαχαρικά, πιπέρι, αλάτι, φυσικά αρκετή ζάχαρη γιατί θα γίνει ξινή. Κίμινο, κουκουρμά, όπως είπα και πριν μπούκοβο, μπορούμε να βάλουμε πιπέρι καγιέν, πάπρικα έβαλα, μου αρέσει πάρα πολύ η πάπρικα στα φαγητά. Θα ανακατέψω όλα τα υλικά μαζί, θα κλείσω το καπάκι και θα το αφήσω να βράσει και θέλουμε πάρα πολύ καλά να βράσει η σάλτσα. Εγώ θα δεις στη συνέχεια ότι είχα αφήσει τελικά λίγο άβραστη η σάλτσα μου και έγινε πιο νερουλή. Λοιπόν, να σταθεροποιείτε, κάνουμε ένα μικρό κύκλο, ανοίγουμε λίγο χώρο και να ρίξουμε μέσα τα φουλάκια μας. Στη συνταγή τη δική μου είχε 5 με 6 αυγά, εγώ έβαλα 4, οπότε η σάλτσα ήρθε αρκετή. Γι' αυτό και στη συνέχεια φέρεσα λίγη και κράτησα για μια μακαρονάδα για την επόμενη μέρα. Βάζω το καπάκι μου και αυτό είναι. Αμέσως θα βράσουν με τους υδρατμούς τα αυγά, θα ψηθούν πάρα πολύ ωραία. Και είναι πανέτοιμο, θα το βγάλω με μια σπάτουλα και θα σερβίρω. Μπορώ να σερβίρω με φέτα, μπορώ να σερβίρω και με λίγο μαϊντανό. Και φυσικά το αυγό είναι πάρα πολύ ωραίο και μελάτο. Ένα σνακ που μπορεί να είναι και πρωινό φυσικά, είναι αγαπημένο φρυγανισμένο ψωμί με λίγο λάδι και ρίγανη. Για πολλούς μπορεί να είναι μέχρι εκεί. Για όσους αγαπάμε το αβοκάντο, αβοκάντο λοιπόν σαν spread πάνω σε ένα τέτοιο ψωμάκι είναι τέλειο, είναι ιδανικό. Δεν δείχνει πάρα πολύ ωραίο, πολλοί θα το δουν και θα πούν μπιαχ, αλλά για όσους αγαπάμε το αβοκάντο είναι ένα τέλειο snack. Για μεσημεριανό, βιαζόμουν πάρα πολύ, δεν είχα πολύ χρόνο εκείνη τη μέρα, οπότε πολλές φορές όταν δεν θέλω να χτυπήσω μια ομελέτα μόνο ή όταν δεν θέλω να κάνω μόνο μια μακαρονάδα αλλά θέλω να κάνω ένα κανονικό φαγητό, επιλέγω κάτι τέτοιο, όπως ας πούμε είναι ένα απλό σνίτσελ κοτόπουλο. Το χτυπάω και λίγο αλίπητα και κλασικά περνάμε από αλεύρι, αυγό και φρυγανιά, αλεσμένη φρυγανιά. Αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι να φροντίσουμε να περάσουν όλες οι επιφάνειες πάρα πολύ καλά από κάθε υλικό για να μπορέσει να γίνει ομοιόμορφο και να ψηθεί, να τηγανιστεί πάρα πολύ. Και πολύ σημαντικό είναι να είναι πάρα πολύ ζεστό το τηγάνι μας με λίγο ελαιόλαδο. Είναι σε σημείο δηλαδή που βγάζει καπνούς το τηγάνι μας και κάπου εκεί βάζω το σνίτσελ μου και αμέσως κατεβάζω την φωτιά. Η φωτιά είναι αρκετή για να δώσει μια πολύ ωραία κρούστα και στις δύο πλευρές. Έχοντας κατεβάσει την φωτιά μου θα ψηθεί και πάρα πολύ καλά το κοτόπουλο. Ενώ ήθελα πάρα πολύ να το δοκιμάσω σε γκριλ γιατί δεν συνηθίζω να τρώω τηγανιτά. Δεν το έχω δοκιμάσει ακόμη, αν το έχεις δοκιμάσει σε γκριλ γίνεται σνίτσελ σε γκριλ. Δεν ξέρω. Φυσικά, όπως είπα, επειδή βιαζόμουν και πεινούσα πάρα πολύ, έριξα λίγο λεμόνι, λίγη φέτα, λίγη σαλάτα και έφαγα το σνίτσελ πριν καλά-καλά κλείσω την κάμερα. Ένα επιδόρπιο, παύλα απογευματινό, παύλα θα μπορούσε να είναι άνετα πρωινό. Είναι ένα σμούδι με βρώμη και μπανάνα ή ό,τι φρούτο μας αρέσει. Ρίχνω λοιπόν στο μούλτι μου βρώμη, την αλέθω και στη συνέχεια ρίχνω την μπανάνα μου
και θα βάλω μέσα και γιαούρτι και αρκετό γάλα. Ανάλογα με το πόσο γάλα βάλω, θα είναι ένα σμούδι που θα μπορώ να πιω με καλαμάκι ή θα είναι ένα σμούδι που θα μπορώ να βάλω σε ένα μπολ και να φάω με κουτάλι. Το όλα. Θα ρίξω και λίγο μέλι, αυτή θα είναι η γλυκανική μουσή που ούτως ή άλλως δεν χρειάζεται, με την μπανάνα δεν χρειάζεται ζάχαρη, έχει αρκετή ζάχαρη. Και ναι, ιδού, πανεύκολο, πάρα πολύ γρήγορο, πάρα πολύ δυναμωτικό, πάρα πολύ θρεπτικό, είναι και πεντανόστιμο τουλάχιστον για εμένα. Και φυσικά μπορεί να μην δείχνω κάθε φορά σε αυτά τα βιντεάκια φρούτα, αλλά εννοείται ότι πάντα τρώω κάποια φρούτα εποχής, κάθε μέρα, είτε θα είναι σίκα και σταφύλια, είτε θα είναι μια φρουτοσαλάτα με μήλο και μπανάνα και οτιδήποτε άλλο υπάρχει στην εποχή. Να μου είσαι καλά, να αγαπάς και να φροντίζεις τον εαυτό σου και να τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Πολλά 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 φιλιά!